ο κύριος Καρούζος και ο κύριος Κωνσταντίνου. Τους καλησπέριζουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τους δύο σας που είστε εδώ. Να είστε μια καλά. Ξεχωριστή πρωτοβουλία. Η πρώτη πορεία τιμής διστόμου. Μια αλληλουχία εκδηλώσεων. Και διορθώστε με, κύριε Καρούζο, κύριε Κωνσταντίνο, αν κάνω λάθος. Μια αλληλουχία εκδηλώσεων που ξεκινάει, όπως λέει και ο τίτλος, έχει ξεκινήσει από 17 Ιανουαρίου και θα τελειώσει 21 Τετάρτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Κύριε Καρούζο, ο λόγος εσάς. Τι είναι η πρώτη πορεία τιμής διστόμου? Υπάρχει μια επεξήγηση στον τίτλο μας, εκδηλώσεις τιμής για τη μάχη στο δίστομο του 1827. Η πρώτη πορεία είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής για όλους όσους εκείνους έδωσαν τα πάντα για την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου. Ναι. Ο τομέας αυτός έχει πλαστογραφηθεί και έχει παραχαραχθεί από διάφορους ανθρώπους και η δική μας προσπάθεια είναι να αναδείξουμε την ανιδιοτελή όψη αυτής της πλευράς της ιστορίας μας. Mm-hmm. Είναι ένα απόσπαστο στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνισμού. Εμείς βλέπουμε και στο πρόγραμμα που έχετε, να δούμε λίγο το πρόγραμμα, ότι υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις σε αυτή την προσπάθεια τη δική σας, δηλαδή, για την ανάδειξη ουσιαστικά της ένδοξης αυτής μάχης στο δίστομο του 1827. Έχουν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Θέλετε να μας πείτε επιγραμματικά κάποιες από αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις, γιατί θέλω μετά να δώσω και το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος ως ιδιοκτήτης υπηκού ομίλου θα μας πει πώς παντρεύονται οι ιδιότητές σας, εσείς ως καθηγητής και ιδρυτής πολεμικών τεχνών, ο κύριος Κωνσταντίνου, ιδιοκτήτης υπηκού ομίλου και προπονητής υπασίας, πώς φτάσατε να συνεργαστείτε σε αυτή την πραγματικά πολύ σημαντική εκδήλωση? Οι εκδηλώσεις όλες είναι συμβολικές. Και έχουν μεγάλη σημασία. Δεν αφήνουμε εκτός ούτε την εκκλησία μας, ούτε και τον απλό πολίτη, τον απλό Έλληνα. Mm-hmm. Σκοπός μας είναι η ψυχοσωματική ανάταση όλων των Ελλήνων και των φιλελλήνων. Μάλιστα. Και αν θα προσέξετε, αναβιώνουμε τα γεγονότα συμβολικά, με τη σειρά που έγιναν εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή. Στις 9 του μηνός, τώρα δηλαδή, σε λίγες μέρες, βλέπω στο πρόγραμμά σας συμβολική πορεία με απόδοση τιμών στο Μαυσολείο Διστόμου. Κύριε Κωνσταντίνου, θα είστε μέσα σε αυτή την πορεία? Ναι, εννοείται, θα είμαστε μέσα σε αυτή την πορεία. Και για να καταλάβω καλά, και αν καταλαβαίνω καλά, ή διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα είστε εφυπός. Βεβαίως. Έφυπος, έτσι. Αυτό σημαίνει. Εδώ είναι το πλήρης απεικόνιση, έτσι. Η πλήρης απεικόνιση όλης αυτής της προσπάθειας. Για εξηγήστε μας λίγο. Δηλαδή. Μας είχε γίνει μία πρόταση από τον κύριο Καρούζο πριν 3-4 μήνες. Ναι. Ότι θα γινόταν αυτή η πορεία και όλα αυτά για τη μάχη του διστόμου. Mm-hmm. Και η πρόταση ήταν ότι χωρίς άλογα δεν γίνεται να γίνει πορεία. Έτσι, που να θυμίζει τις μάχες του 1827, έτσι. Ακριβώς αυτό. Οπότε και εμείς θα πάρουμε κάποια άλογα εδώ και από εδώ και θα τα πάμε στο δίστομο. Συγγνώμη, για να καταλάβουμε καλά. Όχι ένα. Όχι ένα. Α, θα πάτε δηλαδή αρκετοί υπείς. Αρκετοί δεν ξέρουμε ακόμη τον αριθμό. Μπράβο. Σίγουρα πάνω από δύο. Σίγουρα πάνω από δύο. Οπότε συμβολικά θα υπάρχουν υπείς όπως και το 1827. Αυτό εννοούμε, έτσι. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε και δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια? Είναι μια διαδρομή μεγάλη. Εσείς με τι ασχολείστε? Εννοώ όχι μόνο τι ασχολείστε στο χώρο της υπασίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είστε ιδιοκτήτης και προπονητής. Ειδικεύεστε σε κάτι? Ειδικευόμαστε. Στο χώρο της υπασίας. Δηλαδή, όχι στην υπερπίδηση εμποδίων. Στην υπική αντοχή. Στην υπική αντοχή, λοιπόν. Άρα είναι ένα αγώνισμα, ένα άθλημα που ταιριάζει πολύ με τις πορείες. Ναι. Έτσι. Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό αυτό. Κύριε Καρούζο, πόσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια? Αυτή τη στιγμή ξεκίνησα μόνος μου. Με ακολούθησε ο κύριος Κωνσταντίνου,
που γίναμε φίλοι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Εξαιτίας της προσπάθειας αυτής. Γίναμε φίλοι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είναι μέλη της οικογένειάς μου. Ναι. Και επίσης είναι άνθρωποι των οργανώσεων και των συλλόγων που εγώ εκπροσωπώ και ασχολούμαι. Μάλιστα. Είναι άνθρωποι των πολεμικών τεχνών. Άνθρωποι των πολεμικών τεχνών. Ναι. Είναι μαθητές σας προφανώς. Είναι μαθητές, είναι φίλοι. Είναι φίλοι και είναι και ο απλός καθημερινός πολίτης ο οποίος δίνει το παρόν, δυναμικά μπορώ να πω, στην προσπάθεια αυτή. Δηλαδή όταν περνάς στον δρόμο και σου σφίγγουν το χέρι άνθρωποι και σου λένε σε ευχαριστώ για τη δύναμη που μας έδωσες, δεν υπάρχει αυτό μεγαλύτερη χαρά. Η αναγνώριση από τους συμπολίτες, από τους συνανθρώπους μας της όποιας προσπάθειας, ειδικά που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και την ιστορία, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, και το λέμε και στο τέλος, ότι υπάρχει και στις 21 Τετάρτου άλλη μια πεζοπορία. Μην μου πείτε, κύριε Κωνσταντίνο, ότι θα είστε και εκεί μετάλογα. Εννοείται, εκεί πρέπει να είμαστε. Και εκεί μετάλογα. Μισό λεπτάκι τώρα εδώ, γιατί διαβάζω κάτι στο πρόγραμμα και θέλω να μου το διευκρινίσετε. Από το παλιό Φάλιρο στο Δίστομο. Από το Δίστομο στο παλιό Φάλιρο. Στο νέο Φάλιρο. Ναι. Στο νέο Φάλιρο. Τώρα νέο Φάλιρο. Ναι. Τώρα, από το Δίστομο στο νέο Φάλιρο. Ακριβώς. Έφυπος πάλι, κύριε Κωνσταντίνο, έτσι. Και, αυτή και είναι αντοχή. Και χωρίς στάσεις. Και χωρίς στάσεις. Χωρίς στάσεις. Και χωρίς στάσεις. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Τι είναι η υπική αντοχή, κύριε Κωνσταντίνου, για να καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει και μας ακούει. Η υπική αντοχή είναι ένα άθλημα της υπασίας, όπου έχεις, δηλαδή καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια και εσύ και το άλογό σου, γιατί είναι τεράστιες οι αποστάσεις. Είναι και αυτό που πραγματικά βλέπουμε, να το πούμε και έτσι και στον κόσμο για να καταλάβει, που πραγματικά βλέπουμε στην τηλεόραση, σε πολλές ταινίες. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. Δεν είναι μπαίνεις μέσα, κάνεις μια κούρσα σε έναν στίβο. Η πραγματική υπασία είναι να είσαι πολλές ώρες πάνω στο άλογο και να γράφεις χιλιόμετρα ουσιαστικά. Να πω ότι στην Ελλάδα η υπική αντοχή είναι τα τελευταία ανεβαίνει. 8 χρόνια. Ανεβαίνει κάθετα ως άθλημα. Ναι, της υπασίας παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Και θα μπει και Ολυμπιακούς αγώνες τώρα, λένε. Ναι. Από εκεί και πέρα στην Ελλάδα οι κατηγορίες των αγώνων είναι μέχρι 120 χιλιόμετρα. Τι είπατε? Μέχρι 120 χιλιόμετρα είπατε? Μέχρι 120. Είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που τρέχουμε στην Ελλάδα. Η μικρότερη? 20. Είναι 20, 40, 60, 80 και 120 μεγαλύτερη. Εμείς την ξεπερνάμε τώρα αυτή. Και θέλω να πω ότι και στους τηλεθεατές σας ότι φέτος ο τελικός πρωταθλήματος υπικής αντοχής, που τα καλύτερα άλογα και οι καλύτεροι υπήσκοι αμαζόνες από όλη την Ελλάδα, θα διεξαχθεί εδώ στην πόλη μας και στον υπικό όμιλο Θεότιδας Jockey Club, 27 Μαΐου. Αλλά μέχρι τότε σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι σίγουρο και θα κάνουμε και έναν απολογισμό της προσπάθειάς σας για αυτό το θέμα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά και εσείς.